<laughs> λοιπόν, ε, δεν, λέγε. Η, δεν ξέρω τι να πω, αλήθεια σου, σου λέω, δηλαδή είναι τόσο ασαφές αυτό που έχει συμβεί mm. τα ξημερώματα που ό,τι και να πει κάποιος θα πέσει εντελώς έξω, έτσι, καταρχάς Προσπαθώ να καταλάβω ναι. και δεν έχω καταφέρει να καταλάβω Κανείς δεν έχει καταλάβει, ναι. καταρχάς μέχρι τώρα ε, γνωρίζουμε ότι κάτι έχει γίνει έτσι, έχουν ακουστεί στο Ισφαχάν, mm -hmm. στο, στο, κεντρικό σημείο, στο κεντρικότερο σημείο του Ιράν, εκρήξει στα ξημερώματα, αλλά δεν ξέρουμε από πού προήλθαν. Μα, Η... και το Ισφαχάν, όσο μιλάσαμε, θα ναι. δούμε και την εικόνα να καταλάβουμε περίπου πού είναι. Καταρχά, είναι μια πόλη που, πολύ σημαντική πολυ σημαντικη πρωτον αυτών. Με, εκεί υπάρχει και πυρηνικό εργοστάσιο. Υπάρχουν εκεί, υπάρχει και μεγάλη, μεγάλο εργοστάσιο παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια. Υπήρξαν αναφορέ ότι έχει καταστραφεί. Καμία σχέση. Δεν έχει υποστεί απολύτως καμία ζημιά. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Η Αμερικανοί ήταν αυτή το ABC κυρίω, το οποίο μετέδωσε ότι έχει γίνει μια πυραυλική αρχικά επίθεση εναντίον θέσεων του Ιράν στο εσωτερικό πυραυλική. της χώρα. Πυραυλική. Αρχικά. αρχικά. Ε, φαίνεται ότι πυραυλική επίθεση δεν έχει γίνει γιατί τουλάχιστον τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση, η κρατική τηλεόραση, το πρακτορείο Ήρνα, που είναι το επίσημο όργανο του καθεστώτο ω πρακτορείο ειδήσεων, ανέφεραν ότι η Ιρανική αεράμινα έχει καταρρύψει τρία επανδ, μη επανδρομένα ε, αεροσκάφη. Αν μου επιτρέψει μια μικρή παρένθεση, ναι. βλέποντα ξανά αυτή την κάρτα, τι δείχνουμε, δείχνουμε το Ισφαχάν και την αεροπορική βάση που υπάρχει. Πολεμική αεροπορική βάση. Ναι του Ιράν που κάποιοι εικάζουν ότι μπορεί πιθανόν να ήταν ο στόχο γιατί είναι. Όπω ε... ήταν καταρχά ο στόχο τη Ιρανική επίθεση ήταν α, πάλι η αεροπορική βάση. Ενδεχομένω να ήταν πάλι η αεροπορική βάση. Και νομίζω βάση. ότι είναι μια βάση όπου είναι η αφρόκρεμα τη. Ναι, της... όχι ότι έχει καμιά αφρόκρεμα. Όχι α... ότι έχει καμιά ναι. Δηλαδή F-35 και ούτω ναι, ναι. καθεξής. Έχει κάτι παλιά, παλιού τύπου. Ναι. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει ούτε εν μία ε, επώνυμη αναφορά που να σχετίζεται με την επίθεση. Όλα γυ, γυρνάνε γύρω από ανώνυμες πηγές, α, ανώνυμους αξιωματούχους, είτε είναι δυτικοί, είτε είναι Ιρανοί, είτε είναι οτιδήποτε θέλεις, οτιδήποτε αλλά έστω ένας να βγει να πει ότι έχει γίνει συγκεκριμένη επίθεση. Ούτε από Ισραήλ, ούτε από Ελληνικές πολιτείες, α, α, από που, ούτε, ούτε από, από, πουθενά, από πουθενά. Είναι όλες ανώνυμες πηγές. Ε, αξιωματούχοι που τηρούν τον όρο τη ανωνυμία, όπω χαρακτηρίζεται στο, στο διεθνή τύπο, είναι μια χαρακτηριστική έφ, έκφραση. Και αυτό αφήνει πολλά στη, Λεω, στη φαντασία. Για Η... ποιο λόγο το κουβεντιάζουμε, ναι. Επειδή κάποιο είπε ότι ακούστηκαν κάποιε εκρήξει ναι. στον αέρα πάνω από την πόλη σφαχάν, τίποτα άλλο δεν ξέρουμε. Ε, ναι, αυτό ακριβώ είναι. Το θέμα, καταρχά, είναι ότι δεν έχει γίνει πυραυλική επίθεση, mm. τουλάχιστον με βάση του Ιρανού. Έχουν καταστραφεί τρία ντρόουν. Mm. Και πάλι δεν ξέρουμε τι drones είναι αυτά. Είναι τα drones που αγοράζουμε στο εμπόριο ναι. ή είναι τα drones τα γνωστά τα οποία έχουν μια δύναμη πυρός η οποία μπορεί να είναι απόλυτος καταστροφική. Ναι. Σίγουρα δεν ήταν τη κλίμακα η επίθεση από όποιον και αν έχει γίνει τη κλίμακα που έκανε το Ιράν προ το Ισραήλ. Λοιπόν, έρχεται τώρα κάποια μη δυτικά μέσα ενημέρωση να αναφέρουν στοιχεία τα οποία τι λένε, ενεργοποιήθηκε η αεράμινα. Mm. Αλλά δεν υπήρχε είσοδος. Mm. Τι σημαίνει είσοδο mm. ότι από κάπου έρχεται, μπαίνει στον ένα αέριο χώρο και ενεργοποιείται η mm. αεράμινα. Αυτό δεν υπήρξε με βάση κάποια μη δυτικά μέσα ενημέρωσης. Σε κάνει να σε οδηγεί στο σημείο να λες ότι ενδεχομένως αυτά τα ντρόμιζα σηκώθηκαν μέσα από το Ιράν. Mm. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Να μην είναι δηλαδή μια, ένα χτύπημα το οποίο έγινε από... Ξένη περιοχή, δηλαδή το, το Ισραήλ, αλλά ότι έγινε μέσα από το Ιράν. Υπάρχουν θύλακε αντίσταση μέσα στο Ιράν. Υπάρχουν, ε, Ουσιαστικά είναι ένα, το Ιράν είναι ένα καθεστώ. Έτσι είναι γνωστό αυτό. Υπάρχουν αντιστασιακοί μέσα στο. και ενδεχομένω να λειτουργήσε πάλι το σύστημα των πληρεξούσιων, των αντιπροσώπων. Yeah. Γιατί έχουμε μάθει έναν όρο σε, αυτό το, σε αυτή τη διαμάχη στην Μέση Ανατολή ότι γίνεται πόλεμο δια αντιπροσώπων. Πάντως, το Ότι δεν έχουν σηκωθεί από μέσα, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα εντοπιστεί από το που σηκώθηκαν. Δεν μπορεί. μπορεί μ, το να εντοπιστεί φαντάζομαι δεν είναι δύσκολο. Το αν θα το μάθουμε ναι. είναι το, το θέμα. Ε, Κρατάω κα, κα... λίγο στον αέρα αυτή την εικόνα και, και καλά όχι με μα προφανώς αλλά μου, να ξέρει Αλλά δείχνει περίπου που το τοπίο. Ναι. Δηλαδή, είναι πριν από λίγα λεπτά. Ε, δείχνει ότι ο αεροδιάδρομος που γίνεται όλη η και... έκλεισε, έκλεισε ο ενέργειο χώρο. Δεν είναι αυτό ναι, ναι, το λέω. Από έκλεισε. Ανατολή έχει ανοίξει όμω έτσι. Από προ Ανατολή. Ναι, έχει ανοίξει, αλλά δεν χρησιμοποιείται ω αεροδιάδρομο. Δεν του παίρνουν ναι. πάνω πήγε... από την Ερυθρά Θάλασσα. Καλά, εκείνο και το Ντουμπάι, βέβαια, που είναι τα βασικά αυτό τα αεροδρομιά Αυτό ναι. και από την πλευρά τη Αραβική Χερσονήσου. Ναι. Και το κομμάτι που αφορά τον, το Ιράν Πρακτικά είναι κενό. Ίσως στα αεροδρόμια που υπάρχουν, τοπική κυκλοφορία δεν ξέρω, αλλά πάντω διεθνή κυκλοφορία είναι σαν να υπάρχει ένα τείχο γύρω-γύρω και το βλέπουμε και βόρεια και ανατολικά και δυτικά και νότια ότι ουσιαστικά όλοι κυκλοφορούν. Ναι, γιατί δόθηκε διαταγή καταρχά φαντάζομαι από την πολιτική υπηρεσία του Ιράν να, να σταματήσει, να ουσιαστικά να κλείσει yeah. ο εναέριο χώρο του Ιράν μετά από αυτό που έγινε. Δόθηκε βέβαια, άνοιξε αργότερα, γιατί εντάξει, μπορεί να μην πηγαίνουν δυτικά μέσα ε, αερομεταφορών εκεί, εκτό από τη Lufthansa, αν δεν κάνω λάθο, και την Austrian Airlines. Είναι μόνο οι δύο εταιρείε οι οποίε πετάνε και μάλιστα δεν πετάνε αυτό τον καιρό, έτσι μετά την, ε, όλη αυτή την κλιμάκωση που έχει γίνει. Πάντω, το θέμα είναι ότι είναι από τι φορέ που δεν ξέρει πραγματικά τι ακριβώ έχει γίνει. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση και μάλιστα συμβαίνει σε μια περίοδο όπου εχθέ το βράδυ υπήρχε ένα κατά πολλού ιστορικό, κατά άλλους όχι. Ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλεία του Οργανισμού των Ηνωμένων ΕΕ Εθνών για την πραγμάτωση ενό ονείρου του Παλαιστινιακού λαού για την ουσιαστικά ένταξη του Παλαιστινιακού κράτους στον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών. 12 ναι, δύο αποχές, Βρετανία-Ελβετία και ένα βέτο. Ε, ένα βέτο, βέ... σωστά, είναι από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ευχαριστώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Ε, ίσως η μόνη επίσημη πηγή η οποία επωνύμως... Κάνει την αναφορά είναι ο Διεθνή Οργανισμό Ατομική Ενέργεια. Αυτό κάνει άλλη αναφορά. Δεν κάνει αναφορά για την επίθεση ότι δεν έχει γίνει δεν καταστροφή γύρινε. καμία ζημιά σε πυρηνικέ εγκαταστάσει του Ιράν. Είδα αυτό. Ότι στο Ισφαχάν βόρεια και νότια, βόρεια υπάρχουν πυρηνικέ εγκαταστάσει. Γίνεται ο εμπλουτισμό ουρανίου mm. και νοτια νοτιο ανατολικά. Είναι ένα εργοστάσιο παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια. Στο, στο είπα ευθύ εξ αρχή ότι έγιναν αναφορέ. Κάποιοι μετέδωσαν ότι καταστράφηκε ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό είναι κοντά στο Ισφαχάν, σε, σε μια νοτιότερα. Πόλη νοτιότερα. Ναι. Οι φρουροί τη επανάσταση, αυτοί που κυβερνούν επί της ουσίας, το Ιράν, έσπευσαν μέσω. Επίσημη ανακοίνωση, με ονοματεπώνυμο πλέον εκεί, ότι δεν έχει γίνει καμία καταστροφή. <Κι> Τώρα, οι πυρηνικέ εγκαταστάσει. Καταρχά, ε, όταν λέμε πυρηνικέ εγκαταστάσει του, του Ιράν, δεν αναφέρουμε και φαντάζομαι όλε τι πυρηνικέ εγκαταστάσει όλων των, των χωρών, ε, εκτό αν είναι πυρηνικό εργοστάσιο. Δεν μιλάμε για στο έδαφος. Μιλάμε για αρκετά μέτρα κάτω από, το, από την επιφάνεια της γης. Ε, τώρα με τρία ντρόνς και τα, τα, οποία είναι αμφιβόλου δυναμικής, αμφιβόλου εμβέλειας πώς μπορεί να χτυπηθεί ε, κάτι τέτοιο δεν το γνωρίζω. Μην σας λέω. Αυτές είναι εικόνες που α, παίξανε α, από... αλλά επίσης δυσνόητες. Νομίζω καταρχάς, φα... καταρχάς, φαίνεται ότι δεν είναι πύραυλοι. Έτσι, δηλαδή ναι. Οι πύραυλοι κάνουν μπαμ. Ναι. Τι, τι, είναι πύραυλο, ναι. εδώ μιλάμε για ντρόνς. Τι ντρόνς είναι, Είναι τα ντρόνς, σου λέω και πάλι, που στο εμπόριο yeah. και μπορούμε να πετάξουμε εγώ και εσύ και να έχει πάνω κάτι ή είναι drones πραγματικά. Δεν το σου θυμίζω, γνωρίζει κανένα. Θυμίζω την περίπτωση πάνω από το Κρεμλίνο που ήταν κάτι που ήταν περίπου ένα... τέτοιου ναι, τύπου ήταν, ναι. ναι. το, το οποίο έκαν... το, το κατέριψαν πάνω από το Κρεμλίνο. Αλλά... Ουσιαστικά έκανε μια λάμψη yeah, yeah, yeah. και yeah. αυτό τελείωσε. ε, δεν υπάρχει. Εντάξει, υπάρχει κατάσταση έκτακτη ανάγκη και στο Ιράν και στο Ισραήλ, αλλά δεν έχει, αυ... δεν έχει μεγαλώσει, δεν έχει αυξηθεί η κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Ό,τι υπήρχε, συνεχίζει να υπάρχει. Οι αναφορέ από τα κρατικά μέσα ενημέρωση του Ιράν συνεχίζουν να μιλούν για ένα Ισφαχάν το οποίο ζει τη ζωή του. Ξημέρωσε. Εικόνα, ξημέρωσε μάλιστα, ναι, κανονικά. ναι, ναι, ναι μάλιστα, μάλιστα υπάρχει ένα κύκλο εκεί όπω συνηθίζουν αυτέ οι, οι, ειδικά οι Ιρανικέ πόλει, να έχουν ένα, 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 κύκλο. Όπως είναι... που λέμε Μπράβο, ακριβώ το δικό μου τώρα είναι αυτό. Λοιπόν, όπω είναι η ομόνια παράδειγμα, ξέρει να περνάνε τα αυτοκίνητα κυκλικά. Παλιά, η ζωή, γιατί δεν πα... υπάρχει πια. Α, ναι, λάθο. Η, Άναι, ομόνια είναι λάθος. Πτωπή, η ε, ε. παλιά ομόνια. Ναι, έχω χάσει, Άναι, έχω, πάνε, χάσει, πάνε, έχω πάνε, χάσει. Έχω χάσει επεισόδια, ναι. Λοιπόν, ε, συνεχίζεται κανονικά η ζωή. Τώρα, ειλικρινά, είναι από τι φορέ που φαντάζομαι ο κόσμο περιμένει πληροφόρηση, αλλά δεν έχουμε και εμεί <Και> την πληροφόρηση που, που θα άρμοζε για να, τη, να με πάντως, τη μεταφέρουμε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και το θεώρησα θετικό είναι ότι οι αγορέ με το που έγινε mm -hmm. η, η επίθεση και έγινε γνωστή. Αυτό που λέμε επίθεση δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν ξέρουμε τι είναι. Αλλά είναι. εκεί υπήρχαν τα αντανακλαστικά που ανέβασαν τις τιμές ναι, μέσα σε ένα λεπτό. Αλλά μέσα πρασύνισαν πάλι. μετά όταν είδαν ότι... Και όλοι ποντάρουν τι. Ποντάρουν στο να μην ανταπαντήσει το Ισραήλ. Και αν αυτό ήταν... Ε, ε, να μην ανταπαντήσει το, το Ιράν. Ιράν. Και αν αυτό ήταν μια Ισραηλινή απάντηση στην προχ... Αντιπροχθεσινή Ιρανική εισβολή. Ναι, ε, ε, Τελειώσει εδώ η ιστορία. Πρόσεξε να δει, υπάρχουν κάποιε λεπτομέρειε οι οποίε δείχνουν ενδεχομένω και το τροχιοδεικτικό τη κατάσταση. Mm. Ο Γκβίρ, ο Μπεν Γκβίρ, ο οποίο είναι ο πλέον ακροδεξιό στην κυβέρνηση του, του, Ισραήλ, έβγαλε, έκανε ένα έξ, ένα πρώην tweet και πάρα πολύ απλά ανέφερε μόνο μία λέξη. Πολύ μικρό. Mm -hmm. Δηλαδή, αν πρόκειται για επίθεση ναι. από την πλευρά του Ισραήλ, ουσιαστικά ανεπέστητο. Ναι. Αυτό τουλάχιστον έγραψε. Εντάξει, μία αναφορά γίνεται, δεν το, δεν το ξέρω. Πάντω, αυτό που έχει πολύ σημασία είναι αυτό που είπε πριν από λίγο, ότι ε, πώ αντέδρασαν οι αγορέ. Θα μου πει, οι αγορέ. Και στο χτύπημα του Ιράν, θα, ήταν βέβαια Σάββατο προς Κυριακή, άρα ήταν λίγο, δεν ήταν ενεργές οι αγορές, αλλά τη Δευτέρα τουλάχιστον ήταν χαλαρές. Δεν ναι, ναι. έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Και τώρα δεν δείχνουν να υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Επίσης είναι ε, σημαντικό αυτό που αναφέρει το Fox News, το αμερικανικό δίκτυο. Ο, ο ανταποκριτής στη Μέση Ανατολή, σε, σε διάλογο που έχει, με του παρουσιαστέ Καλή ώρα στην, ε, στην ανταπόκριση του, ανέφερε ότι αυτό το είδο πλήγματο ενδεχομένω να είναι ουσιαστικά η αρχή μια γενικότερη αποκλιμάκωσης. Γιατί και το Ιράν προειδοποίησε. Δηλαδή, κοίταξε σωστά, τώρα σωστά, τι γίνεται. Σωστά. Το Ιράν καταρχά έστειλε. Τελεσίγραφα, πήρε τηλέφωνα, έγινε ολόκληρος, ολόκληρη συζήτηση. Παιδιά, χτυπάμε. Και οι Αμερικανοί πρέπει να το ξέρουν. Όλοι, μα, όλοι το ξέρανε. Πάντε, το ξέραμε εμεί. Ναι, ναι, ναι. Το ξέραμε εμεί. Ότι εντό 48 ώρων δεν ξέραμε ακριβώ το δευτερόλεπτο. Ε, ε το μάθημα ήταν να ε, τα ε, ντρόν ναι. και ήταν στον αέρα πέντε ώρε. Μπράβο. Δηλαδή, ε, <laughs> ήτανε, αυτά δεν είναι χτυπήματα. Δεν προαναγγέλει τα χτυπήματα. Κάπου νομίζω ότι το CNN έλεγε ε, ε, μια εξαιρετική χορογραφία. Ε, Εντελώ. Χορογραφ... Είναι κάτι σαν χορογραφημένο πόλεμο. δεν δηλαδή, γίνονται έτσι πόλεμοι. Yeah. Ακόμα και στη σημερινή εποχή που υπάρχει τεχνολογία Κρατάνε που κρατάμε μικρό πολλά... καλάθι ακόμη. Πάντα κρατάμε μικρό καλάθι. Καταρχά, όλοι... δεν υπάρχει χώρα, είτε είναι στη Δύση, είτε είναι στην Ανατολή, είτε είναι καθεστώτα, είναι δημοκρατίε, οτιδήποτε. Ζητούν αυτοσυγκράτηση, ζητούν να... να πέσουν οι τόνοι, ζητούν όλοι να υπάρχει μια αποκλιμάκωση γενική τη κατάσταση, να συνεχίσουμε να ζούμε δηλαδή, γιατί δεν ξέρει κανεί τι μπορεί να γίνει. Από την άλλη πλευρά, βέβαια. Εντάξει, είναι μια κατάσταση δύσκολη κυρίω όμω όχι για το Ιράν. Ναι. Ούτε για το Ισραήλ, για την Παλαιστίνη. Ναι. Εκεί είναι ναι. το, το μεγάλο το κακό. Γιατί ξέρεις, όταν τρέχουν ε, τα βουβάλια, ποδοπατιούνται τα βατράχια. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση, βουβάλι είναι και το Ιράν και το Ισραήλ. Ναι. Αυτοί όμως που πληρώνουν το μάρμαρο είναι οι 35.000 ναι. νεκροί στη λωρίδα της Γάζας, οι χιλιάδες εκτοπισμένοι και οι άνθρωποι που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα πλέον. Και θα την πληρώσουν και άλλοι λαοί, γιατί ξέρεις όταν υπάρχει εκτοπισμός, όταν υπάρχει προσφυγιά, αυτό διαχέεται δεξιά και αριστερά. σωστό. Για τον επίλογο πριν πάμε στο διάλειμμα, αυτό το σενάριο που είχε γραφτεί ότι τέλος πάντων περίπου τα βρήκαν οι Ισραηλοί με τους Αμερικανούς, ότι αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας στη Γάζα όπως θέλουμε και εμείς με το Ιράν θα ξεμπλέξουμε χωρίς να, να γίνει κάτι ιδιαίτερο ταιριάζει λίγο με το σενάριο. Εντελώ. εντελώς, Ταιριάζει. Ετελώς. Αυτό που έχει υποθεί είναι ότι μπήκε πάγο από την πλευρά του Μπάιντεν στο Νετανιάχου για, το Ιράν. για να χτυπήσει το Ιράν, αλλά ελευθέρα. Γιατί κάθε, κάθε, κάθε γύρι, κάθε το. Να σου πω, Ρημαδιό όλο ξέρω το ότι όλη τη λορυδακτική. Τρέξει και δεν φτάνει.